έθνοι καταλαμβάνουν τη θέση τους στο χάρτη της ιστορίας με πίστη στις δικές τους δυνάμεις, ενότητα και πάθος για την ελευθερία. Στο μήνυμά του για την ημέρα της Εθνικής Παλιγιανεσίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα ως απόρρια του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης. Ο πόθος για την ελευθερία του τότε γίνεται αλληλεγγύη προς τους υπερασπιστές της Ουκρανίας σήμερα. Το όραμα των Ελλήνων για ένα σύγχρονο κράτος υψώνεται και πάλι ζωντανό στην Ευρώπη μπροστά στον αυταρχικό δεσποτισμό. Τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης των Ελλήνων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού προτάσουν οι ηγέτες τη αντιπολίτευσης. Η 25η Μαρτίου είναι έμπνευση και κίνητρο για όλε τι γενιέ των Ελλήνων, αλλά και διαχρονικό παράδειγμα για όλου του λαού τη Οικουμένη. Μα διδάσκει πω ακόμα και ένα μικρό λαό είναι ικανό να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία όταν στη σημαία του γράφει την απόφαση Ελευθερία ή Θάνατο. Υποκλεινόμαστε μπροστά στη θυσία των αγωνιστών του 1821 που έδωσαν υπόσταση στον άσβεστο πόθο για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Η Επανάσταση του 1821 ως γνήσιο τέκνο της εποχής της διδάσκει ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που κινεί τον τροχό της κοινωνικής εξέλιξης προς τα εμπρός. Να θυσιάσουμε δυστυχώ ακόμη και αυτά που έχουμε για την πατρίδα και την Ελλάδα. Η επέτειο τη Επανάσταση του 1821 είναι μια εξαιρετική μέρα για να θυμόμαστε τα προαπαιτούμενα μια χώρα και ενό λαού που πραγματικά δεν υποτάσσεται. Το ρόλο τη Ελλάδα για την προώθηση τη ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει ο Αμερικανό Πρόεδρο στη διακήρυξη που υπογράφει για τη σημερινή εθνική επέτειο. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένε Πολιτείε στέκονται μαζί για να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει τη εποχή μα. Από την αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων τη περιοχή, έω την απόδειξη ότι οι δημοκρατίε προσφέρουν στου λαού μα και στην αντιμετώπιση τη αυξανόμενη απειλή του αυταρχισμού.